Επιστρέψαμε στην κλειστή αίθουσα της δεύτερης τεχνικής σχολής στη Λεμεσό, εδώ που ο Κεραυνός πήρε την νίκη 97-74 απέναντι στον Τάνατρον Απόλλωνα και έκανε το 2-0 στην ημιτελική σειρά των play-off. Θα πάμε για δηλώσεις ξεκινώντας από τον Νίκο Στυλιανού, ο καλαθοσφαιριστής του Κεραυνού με τους 16 πόντους, 3 ασίς, 4 στα 7 τρίποντα. Νίκο, ένα καλό γενικά παιχνίδι από τον Κεραυνό. Πες μας λίγο για το πώς κύλησε το παιχνίδι και ειδικά εκείνη η τρίτη περίοδος όπου καθαρίσατε το match. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την νίκη που πήραμε. Συγχαρητήρια και στον Απόλλωνα που ήταν, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ δυνατή και επιθετικά κυρίως, βάλανε πολλά σουτ. Το παιχνίδι ήταν παρόμοιο με το πρώτο. Απλά όταν πήραμε τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, τη διαχειριστήκαμε καλύτερα. Δεν χαλαρώσαμε, μείναμε συγκεντρωμένοι και συνεχίσαμε να παίζουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το προηγούμενο παιχνίδι, όταν πήραμε μια διαφορά, χαλαρώσαμε, βάλανε κάποια μεγάλα σουτ και γύρισε το παιχνίδι. Σήμερα το διαχειριστήκαμε καλά. Ήμασταν καλοί, πολύ καλοί στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέραμε να πάρουμε άλλη μια νίκη. 2-0. Άλλο ένα παιχνίδι χρειαζόμαστε για να περάσουμε στους τελικούς. Τι σας είπε ο coach κάποιος στο ημίχρονο όταν ήταν στο μπάλα το παιχνίδι? Κυρίως να μην προσπαθούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι από την επίθεση και να μην προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε κατευθείαν. Δηλαδή το παιχνίδι να το αφήσουμε να έρθει. Αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέσαμε πολύ στην άμυνα και ήρθε το παιχνίδι σε εμάς. Πλέον ο Απόλλωνας παίζει χωρίς άγχος, θα έρθει στη έδρα σας. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο που μπορεί να χαρακτηρίσει το Game 3 και γενικά πώς θα το προσεγγίσετε για να κλείσετε τη σειρά με σκούπα? Εμείς θα δουλέψουμε τώρα 2 μέρες την Κυριακή, παίζουμε 3 μέρες, έχουμε να δουλέψουμε, θα δούμε το βίντεο, να δούμε τι κάναμε σωστό, τι κάναμε λάθος, ώστε να παρουσιαστούμε το ίδιο και καλύτεροι. Ξέρουμε ότι τα play-off έχουμε βρεθεί και εμείς στην ίδια κατάσταση σε άλλες χρονιές, να είμαστε 2-0 και να πάμε τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Οπότε δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε καθόλου. Ξέρουμε ότι πρέπει να παρουσιαστούμε δυνατοί για να πάρουμε την νίκη. Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.